Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, η Θασιακή Ένωση Καβάλας αλλά και πολλοί σύλλογοι της πόλης μας τις τελευταίες ημέρες συλλέγουν είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα αλλά και φάρμακα για τους σεισμόπληκτους της γείτονας χώρας της Τουρκίας αλλά και της Συρίας. Με την ανθρωπιστική καταστροφή που υπάρχει στη γείτονα χώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος δεν μπορούσε να λείπει με την αρρωγή του, γι' αυτό και κάλεσε τα μέλη του να προκειμένου να συλλεγούν διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, κουβέρτες, γάλατα και άλλα τα οποία μπορούν να αποσταλούν, προκειμένου και εμείς από την πλευρά μας να ανακουφίσουμε στο μέτρο του δυνατού τους κατοίκους της γείτονας χώρας. Παρόλο που οι πολιτικοί της διπλανής χώρας συνέχεια έχουν υψηλά την επιθετικότητά τους προς τη χώρα μας, εμείς ακόμα μία φορά δείχνουμε ότι είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, παραμερίζουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται κατά καιρούς από τους ηγέτες της διπλανής χώρας και κοιτάμε τον άνθρωπο στα μάτια και συμπάσχουμε μαζί σε αυτό που συμβαίνει και συντελείται στην διπλανή χώρα. Η Ένωση Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Καβάλας θα συγκεντρώνει από αύριο στην αίθουσα Νικόλος Μάρτης από τις 8 μέχρι τις 3 ώρα ανθρωπιστική βοήθεια. Και όταν λέω ανθρωπιστική βοήθεια, φάρμακα, ρούχα, κλιμοσκεπάσματα, τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους πληγέντες από τους καταστροφικούς σεισμούς, επαναλαμβάνω, της γείτονας Τουρκίας και της Συρίας. Mm-hmm. Λοιπόν, για αρκετές μέρες θα συγκεντρώνουμε τρόφιμα. Θα επαναλάβω έτσι ο χώρος που θα συγκεντρώνουν τα μέλη και οι φίλοι μας. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο γραφείο της Θασιακής Ένωσης να ενημερώσω, να στείλω mail στους φίλους και στα μέλη της Θασιακής Ένωσης Καβάλας. Εκτός από είδη πρώτης ανάγκης, πολλές είναι και οι εθελοντικές ομάδες οι οποίες έχουν οδηγηθεί προς την Τουρκία ώστε να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους, όπως είναι και η ομάδα των 30 διασωστών οι οποίοι έφυγαν το βράδυ της 5ης 9 Φεβρουαρίου από την Ελλάδα και οδηγήθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε η ΟΜΑΚ, ξεκίνησε το ΕΚΑΒ, πήγαν τα παιδιά εκεί, ξεκίνησαν να επιχειρούν. Mm-hmm. Στη συνέχεια, μετά από διαδικασίες, πήραμε το OK, έτσι ώστε να μεταβεί η ομάδα των 30 εθελοντών διασωστών στην περιοχή. Χτες τα παιδιά λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη από όλα τα παρατήματα, σχεδόν από πάρα πολλά μάλλον παρατήματα από την Ελλάδα, από την Κρήτη ως και τη Ροδόπη, να φανταστείτε, κινητοποιήθηκαν εθελοντές και φυσικά από την Καβάλα άτομα, συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί έγινε κατάλληλη ενημέρωση και 9 το βράδυ ξεκίνησαν με λεωφορείο, με τον εξοπλισμό φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα τους παρέλαβαν, ήδη πρέπει να πετάνε τα παιδιά. Πετάνε δηλαδή για τα άδανα της Τουρκίας, συνοδεία στελεχών της τουρκικής διεύθυνσης διαχείρισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών της ΑΦΑΤ.